Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, κυρία Γεριανάκη. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Σας ακούω. Όπως προείπατε, τόσο στη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας αλλά και αμέσως μετά τις γιορτές, ο αιματοκρίτης έχει προγραμματίσει αιμοδοσίες όπως πάντα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και εντατικοποιηθεί όλο τον προηγούμενο μήνα, ακριβώς για να συμβάλλουμε στην κάλυψη των αναγκών που αναμένονται να προκύψουν όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Έτσι σήμερα θα είμαστε στα Νόγια, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την Κινητή Μονάδα, το Δήμο και την Κοινωνική Υπηρεσία και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ανογείων. Και τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα θα είμαστε στο χώρο του ΚΑΠΗ, στις Αρχάνες, μια περιοχή που συμβάλλει σταθερά. Και έτσι και αυτή τη βδομάδα προσκαλούμε όλους τους αιμοδότες να προσέλθουν για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Και μετά πάμε πια από Τρίτη του Πάσχα, έτσι. Έτσι 8 και 9 του μήνα συνεχίζονται οι αιμοδοσίες, 8 στη Φόδελε, στο κοινοτικό γραφείο το απόγευμα πάλι, και την Πέμπτη στις 9 του μήνα στο Κοκκίνι Χάνι, στο κέντρο διάγνωσης. Κάνουμε, όπως βλέπετε, μια προσπάθεια πολλές φορές πέρα από τις δυνάμεις μας, τόσο εμείς ως εθελοντές όσο και οι υπηρεσίες αιμοδοσίας, γιατί οι ανάγκες είναι πραγματικά αδιάκοπες, άνθρωποι με μεσογειακή ανεμία, παιδιά με λευχαιμία, όλα τα χειρουργεία ή δυστυχώς τα τροχαία που θα χρειαστούν κάποια επέμβαση. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται αίμα. Η αιμοδοσία, όπως λέμε, χαρακτηριστικά δεν κάνει διακοπές. Και πραγματικά η συμβολή και η προσφορά όλων μας είναι πολύτιμη, ειδικά αυτές τις Άγιες Μέρες. Οι ανάγκες ναι μεν αδιάκοπες, αλλά και η δική μας η προσπάθεια διάκοπη, και το έχετε πει πάρα πολλές φορές, κυρία Γεριανάκη, ότι οι κριτικοί βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουν στο πετσί τους, ουσιαστικά θα λέγε κάποιος, τον εθελοντισμό, έτσι. Έτσι είναι, και φέτος για τρίτη χρονιά η γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης και το Ηράκλειο είμαστε στην πρώτη θέση της χώρας, τα νοσοκομεία μας κινητές μονάδες πολύ ψηλά. Δείχνει ακριβώς ότι, όπως εύστοχα παρατηρήσατε, ο κριτικός λαός το έχει στο αίμα του να προσφέρει, να συντρέχει. Από την άλλη πλευρά χρειαζόμαστε πάντα το κομμάτι εκείνο, αν θέλετε, της αλλαγής της κουλτούρας μας και της οργανωτικής φυσικά αλλαγής, και αν θέλετε έμφαση στη στρατηγική αυτή που χρειάζεται να δίνουμε αίμα σε ένα τακτικό επίπεδο, σε ένα ήρεμο κλίμα, και όχι τη στιγμή της ανάγκης, γιατί αυτό πραγματικά θα δώσει και την ανάσα στα έκτακτα, στα τακτικά περιστατικά που υπάρχουν, και θα μπορέσει η πολιτεία και τα νοσοκομεία τοπικά να κάνουν ένα προγραμματισμό, να μην έχουν και οι οικογένειες και οι ασθενείς οι ίδιοι αυτή την αγωνία κάθε φορά, κάθε περίοδο διακοπών και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που θα βρούμε αίμα. Ξέρετε, αυτό το άγχος είναι πολύ δυσάρεστο, ειδικά για ανθρώπους όπως υπάσχοντες από μεσογεία και ανεμία, που μπορεί να θέλουν και κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες μία και δύο μονάδες αίματος. Καταλαβαίνετε για τι ανάγκες μιλάμε. Οπότε είναι πραγματικά η δική συμβολή πολύ σημαντική, να προβάλλουμε, να μιλάμε για την αιμοδοσία, και φυσικά σε όσους επιτρέπει η υγεία και η ηλικία να δώσουμε μια μονάδα, σώζοντας, θυμίζω, από τη μια αφιάλη αυτή 3 και 4 ανθρώπινες ζωές. Πάντως, όπως είπατε πριν από λίγο, ότι για τρίτη τη συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει την πρωτιά στην προσφορά στον εθελοντισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το αίμα, κυρία Γεριανάκη. Είναι όλη η Κρήτη, έτσι μετράει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας της Περιφέρειας, αλλά κυρίως η αύξηση οφείλεται στο δικό μας νομό.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα καλά σημεία που δείχνει τι σημαίνει προσφορά και αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι τον εθελοντισμό τον έχουμε ουσιαστικά μέσα στο πετσί μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε και σε μια άλλη περίοδο και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και οι ανάγκες είναι έκτακτες και ο αιματοκρίτης δεν έχει κάποια τράπεζα αίματος. Δίνεται το αίμα στα νοσοκομεία, δίνεται το αίμα όπου χρειάζεται, φεύγει το αίμα πολλές φορές και εκτός Κρήτης όπου υπάρχουν οι ανάγκες, ή κάνω λάθος? Φυσικά, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, τα νοσοκομεία μας και μεταξύ τους αλλά και με άλλες πόλεις μπορεί να υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη σε ομάδα αίματος. Είχαμε αρκετά τέτοια περιστατικά το προηγούμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι και αρκετοί άνθρωποι από την Κρήτη χειρουργούνται ή χρειάζεται να μεταγγιστούν για κάποιο λόγο σε άλλα νοσοκομεία κεντρικότερα, ειδικά στην Αθήνα. Και φυσικά είναι προς όφελος του αιμοδοτικού συστήματος και των ασθενών πάνω απ' όλα να υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων. Όμως αυτό στον αιμοδότη πραγματικά δεν κάνει καμία διαφορά. Ο αιμοδότης πρέπει να προσέλχεται στην κοντινή του αιμοδοσία, ειδικά όταν είναι στον τόπο διαμονής του, είναι ακόμα πιο εύκολο. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε έμφαση στο να πηγαίνουμε ακόμα και σε απομακρυσμένα μέρη, γιατί είναι πολύ πιο απλό για κάποιον αιμοδότη, αιμοδότρια, να δίνει αίμα κοντά στο σπίτι του, εξοικονομεί σαφέστατα χρόνο. Είναι η όλη διαδικασία, μπορεί να διαρκέσει και λιγότερο από τη μισή ώρα και η αιμοληψία αυτή καθ' αυτή 5-6 λεπτά. Επομένως αξίζει πραγματικά, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν δίνουμε αίμα και σε κάθε αιμοδοσία είναι μια γιορτή, είναι μια κατάνοιξη. Ειδικά το Μεγάλο Σάββατο οι αιμοδοσίες είναι πραγματικά σε ένα πολύ ιδιαίτερο κλίμα. Έχουμε τη θρησκευτικότητα μέσα μας. Αυτές οι ημέρες γεννούν σε όλους μας την ελπίδα της, όχι μόνο της Ανάστασης, αλλά αν θέλετε και της πνευματικής ανάτασης, της προσπάθειας όλων μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να δούμε με ταπεινότητα και σεβασμό όλους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα υγείας και περνάει από το χέρι μας πραγματικά να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Χαρίζοντας λίγο αίμα. Μεγάλο Σάββατο στο αίθριο της Λοντζία, κλασικά όπως κάθε Σάββατο, έτσι? Φυσικά, κάθε Σάββατο και αυτό το Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο, θα είμαστε εκεί, 9.30 με 2. Είναι μια αιμοδοσία πραγματικά που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, δεν έχει αναμονές, είναι πολύ εύκολο το να έρθεις, να πάρεις πληροφορίες. Μπορούν τα παιδιά να έρθουν να δουν τη διαδικασία με τους γονείς τους. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να γνωρίσουμε αυτό το θεσμό που ξαναλέω ότι πάνω απ' όλα μας γεμίζει η χαρά και ελπίδα εμάς τους κύριους. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Γεργιανάκη. Οι άνθρωποι οι οποίοι εθελοντές, οι οποίοι δίνουν αυτή την ώρα ζωή, προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο, δεν λέω απλά τη λέξη αίμα, γιατί δεν είναι έτσι, είναι δώρο ζωής, είναι προσφορά. Ηλικιακά έχουν έτσι μια σταθερότητα ή είναι δότες ή με εθελοντές αιμοδότες όλων των ηλικιών? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όλων των ηλικιών είναι η απάντηση. Όμως τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την περίοδο COVID που ήρθαν πολλοί νέοι αιμοδότες, έχουμε ευτυχώς κατεβάσει το μέσο όρο, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει πολλά σχολεία να κάνουν και μαθητικές αιμοδοσίες, καθώς όταν ένας έφηβος κλείσει τα 17 χρόνια με συγκατάθεση πάντα των γονιών του μέχρι τα 18 μπορεί να δώσει αίμα. Οπότε πραγματικά σε μια αιμοδοσία μπορεί να συναντηθεί ένας αιμοδότης των 17 με έναν αιμοδότη των 65-66 ετών. Είναι πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό και ακόμα σημαντικότερο, ειδικά στον τόπο μας που έχω και τα δεδομένα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα όπως ανακοίνωσε το ΕΚΕΑ, πάμε προς χαμηλότερο νούμερο. Είναι όμως το μεγάλο ηλικίας, εννοώ, δίνουν δηλαδή αρκετά νεότερα άτομα, όμως
όμως είναι ένα στοίχημα. Οι νέοι μας, που συνήθως δεν έχουν και κάποιο πρόβλημα υγείας, να μάθουν για την αιμοδοσία, να ξεκινήσουν να προσφέρουν, και αυτή η συνήθεια, όταν κάποιος ενημερωθεί σωστά και έχει μια όμορφη εμπειρία από τις πρώτες φορές, τη διατηρεί. Και μάλιστα χτες στην Επισκοπή που είχαμε μια πολύ όμορφη αιμοδοσία, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αιμοδότης ότι αιμοδοτούσε από 18 χρονών όταν πήγε φαντάρος, και σταμάτησε χτες που έφτασε τα 66 χρόνια. Έδινε σε όλη του τη ζωή σχεδόν κάθε 3-4 μήνες. Καταλαβαίνετε πόσους ανθρώπους έχει βοηθήσει ο ίδιος, μπορεί να φτάνουν και 400 οι ζωές που έχει σώσει ένας άνθρωπος με αυτή την προσφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Εμείς σας ευχαριστούμε.